Επιστροφή για τρίτο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Είστε συντονισμένοι στην Κρήτη TV και εμείς εδώ προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε την ατζέντα πολιτικές εκλογές, εθνικές εκλογές 2019. Το κάναμε στο προηγούμενο μέρος, θα το κάνουμε και τώρα θα δώσουμε το λόγο σε έναν ακόμα υποψήφιο που αποτελεί μονάδα, κύτταρο ενός ψηφοδελτίου κομματικού σχηματισμού του ΚΚΕ Μη Λάμδα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Παπουτσί. Κύριε Παπουτσί, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νομίζω το διακύβευμα των εκλογών είναι μεγάλο και είναι ο λόγος για τον οποίο και εμείς εδώ φροντίζουμε να ακουστούν φωνές, να υπάρξει έτσι ένας πλουραλισμός πολιτικών απόψεων και ιδεών. Και αυτό που θα σας ρωτούσα και εσάς, τελικά υπάρχει το διακύβευμα, αλλά το διακύβευμα για το ΚΚΕ Μη Λάμδα, ποιο είναι τελικά για αυτές τις εκλογές? Και γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει, για τις εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Γενικώς η εκλογική διαδικασία είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τη λογική του ΚΚΕ Μη Λάμδα, με την έννοια ότι το ΚΚΕ Μη Λάμδα ποτέ δεν είχε προτάσεις, ποτέ δεν είχε εκλογικά προγράμματα, ποτέ δεν σύρθηκε στη λογική των κυβερνητικών λύσεων ή των εκλογικών λύσεων, γιατί θεωρούμε ότι οι εκλογές δεν αποτελούν μια διαδικασία επίλυσης των λαϊκών προβλημάτων. Αντίθετα, είναι μια διαδικασία όπου μέσα από αυτή οι κυρίαρχοι εκφραστές του συστήματος, στην παρούσα φάση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουν, προσπαθούν να του περάσουν τα διλήμματά τους, τα ψευτοδιλήμματά τους, προσπαθούν να το σύρουν σε λογικές συνδιαχειριστικές και ταυτόχρονα του κουνούν το δάχτυλο, όταν η ψήφος του δεν είναι καλή εντός εισαγωγικών, του κουνούν το δάχτυλο ότι εσύ φταίς που κυβέρνησαν αυτοί που κυβέρνησαν. Το ακούμε συχνά πυκνά και λέγεται ότι μα τις κυβερνήσεις τις ψηφίζουν οι λαοί. Εμείς σε αυτή τη διαδικασία θεωρούμε ότι ο λαός θα πρέπει να απεμπλακεί από αυτή τη διαδικασία. Να αναδείξει δηλαδή τα δικά του προβλήματα, να αναδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης και ανάπτυξης των εστιών αντίστασης, να αναδείξει την αναγκαιότητα συγκρότησης και ανάπτυξης ενός μαζικού αντιπολεμικού αντιυμπεριαλιστικού κινήματος. Μπορεί βέβαια, δεν θα γίνει αυτό μέσα από αυτό τις εκλογικές, θέλω να ρωτήσω, μέσα από την εκλογική να διαδικασία. Μπορεί να γίνει σε ένα ήδη διαμορφωμένο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό που εδώ και χρόνια, δηλαδή, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Πιστεύετε ότι εύκολα μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση με βάση την προτροπή την οποία δίνετε εσείς και προτείνετε ως λύση στους ψηφοφόρους και στους πολίτες? Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, και μην προλάβατε με την ερώτηση, ότι δεν θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση μπορεί να ανταποκρίνεται στην εκλογική διαδικασία. Αυτή η πρόταση απευθύνεται στις συλλογικότητες, στους εργαζόμενους, στην εργατική τάξη, την νεολαία. Απευθύνεται για μετά τις 7 του Ιούλη, για τις 8 Ιούλη, όπου η επίθεση του συστήματος όχι απλά θα συνεχιστεί, αλλά και θα ενταθεί. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο λαός θα πρέπει να πάρει τον δύσκολο, αλλά κατά τη γνώμη μας μοναδικό δρόμο, αυτού που λέει και το κεντρικό μας σύνθημα, της οργάνωσης και της αντίστασης. Να οργανώσει δηλαδή τις αντιστάσεις του απέναντι στην πολιτική που καθημερινά βιώνει, απέναντι στην αφέμαξη του εισοδήματός του, απέναντι στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, απέναντι στην φορομπηξία, στο χτύπημα του δικαιώματος, στη μόρφωση, στην περίθαλψη, στην ασφάλιση. Ήδη ακούγονται κάποια κρυφές ατζέντες, κρυφά προγράμματα για συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ασφάλιση των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, με την έννοια ότι υπόσχονται μια σύνταξη η οποία δεν θα μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος, ο συνταξιούχος να επιβιώσει, και αυτοί που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν και μια ιδιωτική ασφάλιση, έτσι θα έχουν μεγαλύτερη σύνταξη. Και δεν είναι μόνο αυτό, ας πούμε. Μας μιλάνε για να σώσουμε το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό
σύστημα και την ίδια στιγμή όταν μιλάνε για σώσιμο του ασφαλιστικού συστήματος εννοούν ότι θα πρέπει να κόψουν ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Έτσι, το έχουν κάνει ήδη, ο νόμος Κατρούγκαλου υπάρχει, έτσι. Και όχι μόνο υπάρχει, αλλά και δεσμεύει με βάση τους εφαρμοστικούς νόμους για το επόμενο διάστημα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει ο λαός να πάρει τις τύχες του στα δικά του χέρια και να αντισταθεί στη λογική του σωτήρα, του πυφωτισμένου ηγέτη, αυτού ο οποίος θα μας σώσει, θα ασκήσει μια πολιτική για μας χωρίς εμάς. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρξαν ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρχουν και γι' αυτό τον καλούμε τον κόσμο έτσι να βγει στον δρόμο του αγώνα και να διεκδικήσει τα δίκαια του. Άρα θεωρείτε ότι και οι εκλογές δεν είναι το απόλυτο όπλο, το απόλυτο εργαλείο για τον πολίτη πλέον. Το ζήτημα είναι αλλού, το ζητούμενο είναι αλλού. Έτσι. Οι εκλογές είναι έτσι η επίφαση της δημοκρατίας ότι να, και ο λαός αποφασίζει για το ποιος θα τον κυβερνήσει, δηλαδή με τον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές, είναι σαν να καλείται ο κόσμος να αποφασίσει τι χρώμα θα έχουν οι αλυσίδες που θα του φορέσουν, ας πούμε. Παλιότερα οι αλυσίδες είχαν μπλε και πράσινο, ξέρω εγώ, σήμερα μας βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, το ΚΚΕΜ Λάμδα απέναντι σε αυτό λέει ότι όχι στους σωτήρες, όχι στους φωτισμένους ηγέτες, λέει ότι ο λαός θα πρέπει να βγει στο προσκήνιο των πολιτικών εξελίξεων, να αρθρώσει το δικό του πολιτικό λόγο, να συμμετέχει μέσα στα σωματεία του, στους συλλόγους του, να συμμετέχει σε κινήσεις γειτονιάς, εκεί δηλαδή όπου τα προβλήματα είναι ακόμη μεγαλύτερα και βέβαια μέσα από συλλογικές διαδικασίες θεωρούμε ότι θα βρει και το δρόμο του, αλλά εμείς βάζουμε σαν ΚΚΕΜ Λάμδα και μία άλλη παράμετρο και λέμε ότι για να βοηθηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και ο λαός θα πρέπει έτσι, να αναπτυχθούν, να ξανακυματίσουν πάλι οι κόκκινες σημαίες του αγώνα, οι κόκκινες σημαίες ας πούμε, έτσι, των κομμουνιστικών αντιλήψεων και ιδεών, οι οποίες βάλλονται και έχουν απαξιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα ας πούμε, μετά έτσι, τις καταρρεύσεις του 89-90-91. Εγώ θέλω να περπατήσω προς την σκέψη σας, κύριε Παπουτσί, και αυτό που γεννάτε εύλογα ένα ερώτημα και θέλω να σας απευθύνω και εσάς, νομίζω ότι είχα ρωτήσει και στον συνυποψήφιό σας. Φαντάζεστε, οραματίζεστε τελικά μια Ελλάδα η οποία θα μπορούσε να πολιτικά τουλάχιστον να στηριχτεί σε κομμουνιστικού χαρακτήρα πολιτικά κόμματα, μεταγενέστερα έτσι και μακροπρόθεσμα. Θα μπορούσε η Ελλάδα αυτή να στηριχτεί σε κομμουνιστικά κόμματα? Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει η κρατούσα άποψη που μιλάει για ψαροκόστενα. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί από μόνη της, ότι η Ελλάδα ας πούμε, πρέπει να έχει την στήριξη των δυτικών συμμάχων της, εντός αγωγικών. Εμείς θεωρούμε ότι και η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία, η ιστορία δηλαδή της ίδιας της ταξικής πάλης, έδειξε ότι οι λαοί μπορούν και έχουν το δικαίωμα να κάνουν την έφοδό τους στον ουρανό. Δηλαδή, να διεκδικήσουν τα δίκαια τους και να διεκδικήσουν και την ίδια την εξουσία. Και η ιστορία το έχει αποδείξει αυτό. Το ίδιο πράγμα θεωρούμε και εδώ και στην Ελλάδα και στη χώρα μας. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει τώρα άμεσα, έτσι. Ή ότι μπορεί να γίνει με προγράμματα και με αντεπιθέσεις, να το πω έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει μέσα σε μια μακρά πορεία, μια δύσκολη πορεία, μια πορεία όπου το βασικό στοιχείο θα είναι η όξυση της ταξικής πάλης μέσα στους εργατικούς χώρους, μέσα στους χώρους όπου ζει και σπουδάζει η νεολαία, λοιπόν, μέσα στη γειτονιά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, ωστόσο όμως είναι κάτι το ελπιδοφόρο και είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει φτερά, να δώσει πνοή στον ίδιο τον ελληνικό λαό, μπορεί να δώσει όραμα και ελπίδα, ας πούμε. Άρα ουσιαστικά αυτό που θέλετε για εσάς να περάσετε είναι ότι ο ελληνικός λαός μπορεί
και μόνος του, μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα από μόνος του, έτσι επαναστατικά, μαχητικά. Ωστόσο, πείτε μου κάτι, θα ήθελα να σας πάω και στο κομμάτι των εξελίξεων που διαδραματίζονται πέριξ του νησιού μας. Δεν ξέρω κατά πόσο το ΚΚΕ μη λάμδα βρίσκει σύμφωνο, ας πούμε, ουσιαστικά μια εξάρτηση και της χώρας και του νησιού από τους υδρογονάνθρακες, από τα ενεργειακά και όλα αυτά που συντελούνται γύρω στο νησί. Δεν ξέρω αν έχετε μια τοποθέτηση μέσα. Δεν θα πω πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τους συγκεκριμένους λόγους που είπαμε στην αρχή. Ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τους υδρογονάνθρακες είναι πραγματικά διαμορφώνει επικίνδυνες εξελίξεις για το λαό της χώρας μας. Και λέω επικίνδυνες εξελίξεις, γιατί είναι τέτοιος ο τυχοδιοκτισμός της ελληνικής άρχουσας τάξης και των πολιτικών της εκφραστών, όπου προσπαθούν να αμφίβολες ΑΟΣ, έτσι, όπως είναι στην Ανατολική Μεσόγειο ή τώρα τελευταία που έχει υπογραφεί η συμφωνία για έρευνες στην Νότια Κρήτη, αυτές θα παραχωρηθούν, θα παραδοθούν, ας πούμε, έτσι, σε πολυεθνικούς κολοσσούς της ExxonMobil, της Total κτλ. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν αφορά τον ίδιο τον ελληνικό λαό, δεν αφορά τους εργαζόμενους, δεν αφορά περιουσία του. Είναι περιουσία δηλαδή αυτών των πολυεθνικών. Για αυτούς τους υδρογονάνθρακες όμως... Η αλήθεια είναι ότι θα βγει ωφελημένη κατά κάποιο τρόπο και η Κρήτη όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, αυτό τουλάχιστον ακούγεται μέχρι στιγμής, και όσον αφορά και το οικονομικό σκέλος που φαίνεται θα έχει απολαβές και το νησί ξεχωριστά, δηλαδή από τον Μποναμά που θα δημιουργηθεί. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, και το αν θα βγει ωφελημένη έστω και σε αυτό το επίπεδο των εργαζομένων, δηλαδή τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό, ας πούμε, έχει να κάνει και με το τι συσχετισμούς και το τι συσχετισμοί θα υπάρχουν, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται, ας πούμε, έτσι, στις ανάγκες. Μάλιστα. Αλλά εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για αυτούς τους υδρογονάνθρακες που ανήκουν ή θα ανήκουν στους πολυεθνικούς κολοσσούς, για αυτούς τους υδρογονάνθρακες θα κληθεί κάποια στιγμή, πιθανά, ο λαός, η νεολαία, να γίνει κρέα στα κανόνια των υπεριαλιστών. Θα κληθεί δηλαδή, πιθανά σε ένα θερμό επεισόδιο με την τουρκική αστική τάξη, επίσης και αυτή τυχοδιοκτική και εξαρτημένη, ας πούμε, κυρίως από τον αμερικάνικο παράγοντα, για πράγματα τα οποία ανήκουν σε άλλους. Και εδώ είναι το επικίνδυνο των εξελίξεων. Ότι δηλαδή η ελληνική αστική τάξη διαμέσου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει συνάψει συμφωνίες με το, αντιδραστικές συμφωνίες με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, έτσι, που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σφαγιάζει παιδιά, σφαγιάζει Παλαιστίνιους, οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία της πατρίδος τους. Έχει κάνει συμφωνίες με τη φασιστική κυβέρνηση της Αιγύπτου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τις ΑΟΣ και με τους υδρογονάνθρακες δεν αφορά το λαό. Μάλιστα. Αφορά το κεφάλαιο και ιδιαίτερα τους υπεριαλιστές, ας πούμε. Άλλωστε, το ότι έχει μαζευτεί πολύ σιδερικό, δηλαδή πολύ αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα από τους Αμερικάνους υπεριαλιστές, για να υποστηρίξουν τι, όχι προφανώς την ΑΟΣ και τα δικαιώματα, και τα δικαιώματα της Κύπρου, αλλά για να υποστηρίξουν, έτσι, τα δικαιώματα των πολυεθνικών εταιριών τους, ας πούμε. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπουτσή, δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να συνεχίσουμε. Εμείς, παρακαλώ. Ένα λεπτό μόνο. Βέβαια. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι στις 8 Ιούλη και μετά η επίθεση απέναντι στο λαό θα συνεχιστεί. Μόνη διέξοδος είναι η οργάνωσή του, η αντίστασή του απέναντι σε αυτή την πολιτική. Απέναντι στην πολιτική της αφέμαξης του εισοδήματός του, απέναντι στην πολιτική της φορομπηξίας, της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα οφείλει η αριστερά, και ένα κομμάτι της είμαστε κι εμείς, και μέσω της κοινή δράσης που η άποψη αυτή είναι από τις βασικές μας απόψεις, έτσι, οφείλουμε σαν αριστερά να περάσουμε στον κόσμο την άποψη και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης και ανάπτυξης αντιπολεμικού αντιμπεριαλιστικού κινήματος. Δείτε, πριν από 10 μέρες, ο κίνδυνος πολεμικής ανάφλεξης στα στενά του Ορμούς ήταν κάτι παραπάνω από ορατός.
Μόλις προχθές ένας πύραυλος προσγειώθηκε στα κατεχόμενα που εκτοξεύτηκε από τη Συρία για να αναχαιτήσει Ισραηλινούς πυράβλους και ξαφνικά βρέθηκε στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη και ένα θερμό επεισόδιο να είναι γεγονός στην περιοχή και βέβαια ας πούμε, να έχουμε ένα άδικο και αντιδραστικό πόλεμο όπως εμείς θα τον ονομάζουμε. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Παπουτσής, συνομιλήσαμε μαζί του, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ Μη Λάμδα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Να σε ευχηθώ καλό αγώνα, καλή δύναμη, κύριε Παπουτσή. Και εμείς